Η Γερμανία παρέλυσε την Πέμπτη λόγω της απεργίας των σιδηροδρομικών σε όλη τη χώρα. Οι μηχανοδηγοί αποφάσισαν να προχωρήσουν στη μαζική απεργία διαρκείας 20 ώρων, καθώς οι διαπραγματεύσεις για αυξήσεις μισθών και μείωση των ώρων εργασίας οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Τα τρένα στη Γερμανία αποτελούν ίσως το κορυφαίο μέσο μεταφοράς ακόμη και εντός πόλης. Μας είπαν ότι θα μπορούσαμε ίσως να φτάσουμε σπίτι μας αλλάζοντας τρένα 5 φορές, αλλά και πάλι δεν θα ήταν σίγουρο. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ήρθα το πρωί να πάρω το τρένο στις 6:17, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη δεν υπήρχε τίποτα στις οθόνες. Και αμέσως πήγα στο γραφείο πληροφοριών. Ο κόσμος εκεί ήταν εξοργισμένος, καθώς κανείς δεν ήθελε να βοηθήσει. Καταλαβαίνω τα αιτήματα των εργαζομένων. Κατανοώ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Νομίζω όμως ότι τα αιτήματα των μηχανοδηγών είναι υπερβολικά. Στο τέλος όμως της ημέρας, οι δύο πλευρές πρέπει να συζητήσουν. Με ενοχλεί που όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς επιβάτες. Οι διαπραγματεύσεις των εργαζομένων της εταιρείας θα συνεχιστούν και μετά την απεργία. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για την εξέβρεση συμβιβαστικής λύσης τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή.